Och Hosianna är Venusalem. Fem fina fröknar ska aldrig dra igen. Lyden av Noé som slipper oss fri. Vi gör inte pengar men vi äger allting. Och vi tränger inte världen, för mig går det i världen. Vi tränger inte världen, för mig går det i världen. Lyden av Noé som slipper oss fri. Vi gör inte pengar men vi äger allting. Bidarna sången var fet så vi satt på ny klubb i Dövin. Mina damer är så stönin. Kanske vi är lite ufyselige, men kan jag det när det så länge är dag. Fem fina fröknar trätt på en rad, dansar alene men vi gör det i lag. Du får mig till att köra mig upp. Det är ingenting som kan köra mig. Είστε, ακούτε το You Social στον ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Μύρνης. Σήμερα θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 7 η ώρα. Είναι σήμερα μία αρκετά δύσκολη μέρα για την Ελλάδα. Καθώς έχουμε την κακοκαιρία που πλήττει αυτή τη στιγμή την Δυτική Αττική. Είναι κακοκαιρία, την ονομάσανε Ευρυδίκη οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί. Έχει αφήσει πίσω τις 15 τουλάχιστον νεκρούς και έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλά σπίτια. Έχει αφήσει πίσω πάρα πολλές καταστροφές. Ακόμα συνεχίζεται λίγο, σε μικρό βαθμό, όχι όσο ήταν πιο πριν. Γενικότερα έχει ο υδάτινος όγκος που έπληξε την Δυτική Αθήνα. Έχει πλήξει αυτή τη στιγμή το Μάνδρα, το Νέο Πέραμο και τα Μέγαρα. Οι εικόνες που είναι βιβλικές καταστροφές, οι καταστροφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις περιοχές αυτές. Μάλιστα, από το πρωί σήμερα πέφτει βροχή και χαλάζει στην περιοχή και υπάρχει έντονη ανησυχία γενικότερα, ενώ η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι αγνοούνται ακόμη 5 άτομα.
από τα οποία προσπαθούν να τα απεγκλωβίσουν, θα στα πω σε λιγάκι αυτά. Η Μάνδρα, Νέος Πέραμος και τα Μέγαρα λοιπόν βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, κτίρια και καταστήματα έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Οι εικόνες πραγματικά είναι τραγικές για όποιον τις έχει δει, θα το καταλάβει. Στη Μάνδρα τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από το βουνό μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους στην κυριολεξία, επιπλέουν τα αμάξια και τα πράγματα στο νερό, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν και σήμερα μεγάλες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους. Η περιοχή έχει καλυφθεί από φερτά υλικά, κάτι που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, ότι στο να γίνει κάτι χειρότερο στους ανθρώπους αλλά και στα υλικά κτίσματα. Ο Διευθυντής της Εθνικής Σεισμολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Αντώνης Λάλος, επισήμανε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στην περιοχή αλλά και στην υπηρετική χώρα τις επόμενες τρεις ημέρες και τα προβλήματα θα είναι έντονα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κηρύξει εθνικό πένθος για τα θύματα της Θεομηνίας στη Δυτική Αττική. Σε δήλωσή του που μίλησε, μεταδόθηκε τηλεοπτικά ζωντανά, εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τη θλίψη του και τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ δεσμεύτηκε και μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με όσα μέσα έχει στη διάθεσή της. Δηλαδή με κανένα μέσο, λέω εγώ. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από τις πρώτες πυρεοειινές ώρες, χθες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Μάνδρας της Αττικής, η πυροσβεστική έχει μέχρι στιγμής λάβει 660 κλήσεις από πολίτες, εκ των οποίων οι 450 είναι για αντλήσεις υδάτων σε ισόγεια και υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων. Και οι 210 κλήσεις, απ' την άλλη, είναι για απεγκλωβισμούς ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας, από σπίτια και αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν 200 κλήσεις μόνο για εγκλωβισμένα άτομα. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος αυτής της καταστροφής που δυστυχώς έπληξε τη χώρα μας. Το κύμα της κακοκαιρίας όμως δεν φαίνεται ότι θα φύγει σύντομα, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φαίνεται ότι θα συνεχίσει και για τις υπόλοιπες ημέρες. Καθώς ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που κινείται και στροβιλίζεται στη Νότια Ιταλία θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά προς την Ελλάδα, προκαλώντας καταιγίδες. Ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται από το απόγευμα της Τετάρτης στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιουνίου, τα οποία αναμένεται να επεκταθούν και να ενταθούν περισσότερο. Το βαρομετρικό αυτό επεκτείνεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δίνοντας φοδρότητες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει ήδη την Αττική, όπως είδαμε και σήμερα το πρωί που έβρεχε πάρα πολύ, αλλά πιο πολύ θα χτυπήσει τις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί. Αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνεται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ότι θα μείνουν πάνω από τη χώρα μας μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλύνουν τη χώρα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει ήδη έκτακτα μέτρα λόγω των επικείμενων εκτάκτων καιρικών φαινομένων, θέτοντας σε ετοιμότητα όλο το μηχανισμό του. Στο πλαίσιο αυτών, προληπτικά για την ασφάλεια των μαθητών, δεν λειτουργήσαν σήμερα 20 σχολεία που βρίσκονται κοντά σε ρεύματα στις περιοχές Ακαδημία, Πλάτωνο, Σεπόλια, Γκίζη και Άνω Κυψέλη. Αυτά λοιπόν τα σχολεία σήμερα δεν λειτουργήσαν καθόλου. Οι πολίτες, για όσους ενδιαφέρονται για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε να γίνονται, μπορούν να απευθυνθούν σε όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό του Δήμου Αθηναίων 1595. Ενώ όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη μεταφορά σε ασφαλείς χώρους ατόμων που το έχουν ανάγκη. Επίσης, να σημειωθεί ότι όλες οι δημοτικές κοινότητες έχουν θέσει σε επιφυλακή
με συγχωρείτε, έχουν θέσει επί φυλακή οχήματα, υλικά και ομάδες εργαζομένων, ενώ σε ειδική ετοιμότητα βρίσκονται στα συνεργεία του Δήμου, στους λόφους Λυκαβητού, Στρέφη και στην περιοχή του Αττικού Άλσους, τα λεγόμενα ως τουρκοβούνια, προκειμένου να μείνουν ανοιχτά στα φρεάτια στην περίπτωση μεταφοράς μεγάλου όγκου χώματος. Οι εικόνες από το Μάνδρα στην Αττική είναι πραγματικά τραγικές. Οι φωτογραφίες έχουν κάνει, η είδηση γενικότερα για την κακοκαιρία έχει κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Συγκεκριμένα στο BBC, χτες από το νούμερο 2 πιο πολύ διαβασμένο άρθρο αφορούσε την κακοκαιρία στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφορούν δείχνουν αμάξια να τα έχει πάρει ο αέρας και ο άνεμος, έχουν χτυπήσει πάνω σε δέντρα, σε σπίτια, πολυκατοικίες, έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά και βλέπουμε ότι το και σίγουρα το οικονομικό κόστος είναι τεράστιο, είναι πραγματικά τεράστιο. Να δούμε αν θα δοθούν αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πέρα από την κακοκαιρία της Ευρυδίκης, θα έρθει ο τυφώνας Ζήνωνας, θα επισκεφτεί τις περιοχές της χώρας μας, ωστόσο δεν είμαστε σε θέση ακόμα να γνωρίζουμε από τώρα την ακριβή πορεία που θα ακολουθήσει. Ο κυκλώνας τυφώνας Ζήνωνας ονομάζεται η κατηγορία του Medicanes, από τη σύνδεση των λέξεων Mediterranean και Hurricanes. Mediterranean είναι Μεσόγειος και το άλλο σημαίνει τυφώνας και συνοδεύονται συνήθως από θυελώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις. Αύριο, να υπενθυμίσω πάλι, οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν σε περιοχές Δυτικής και Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Επίσης, από τον μεσογειακό αυτόν κυκλώνα, τον Ζήνωνα, επηρεάζονται επίσης πολύ το Ιόνιο και η Δυτική Ελλάδα. Αυτά λοιπόν με την κακοκαιρία που επικρατεί στη Δυτική Ελλάδα και με το Ζήνωνα, το τυφώνα, ο οποίος πρόκειται να έρθει, δεν ξέρουμε και πόσο δυνατός θα είναι και πόσες καταστροφές θα έχει. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε καλά, να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ψυχές και φυσικά να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτά τα τραγικά περιστατικά που συνέβησαν. Και αλλάζουμε τώρα θέμα τελείως. Αύριο, που είναι Παρασκευή και είναι 17 Νοεμβρίου, είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, θα κλείσουν 3 σταθμοί του μετρό, ύστερα από απόδειξη της αστυνομίας. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή αύριο, ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής θα κλείσει στις 3 η ώρα το μεσημέρι και οι σταθμοί Σύνταγμα και Ευαγγελισμός θα κλείσουν στις 5 η ώρα το απόγευμα. Επίσης, το Αρχηγείο της Ελλάς αποφάσισε να μετακινήσει αστυνομικούς από τα μέτρα και τον εορτασμό του Πολυτεχνείου σε περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την κακοκαιρία. Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ενισχύονται περαιτέρω οι αστυνομικές δυνάμεις που διατίθεται σε διάφορες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα για την περιοχή της Δυτικής Αττικής, αποφασίστηκε η μερική αναδιάταξη των δυνάμεων που έχουν διατεθεί για την εφαρμογή του σχεδιασμού των μέτρων για της επετείου του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Σημειώνεται ότι στα μέτρα ασφαλείας και περιφρούρησης των εκδηλώσεων και της πορείας είχε σχεδιαστεί να συμμετάσχουν περισσότεροι από 5.000 αστυνομικούς, αριθμός λίγο μεγαλύτερος από τον περσινό αριθμό. Έχουν δοθεί επίσης εντολές για αυξημένα μέτρα σε αστυνομικά τμήματα, ενώ έχουν δοθεί επίσης σαφείς οδηγίες για έντονα μέτρα αυτοπροστασίας των αστυνομικών που πραγματοποιούν περιπολίες υπό τον φόβο επιθέσεων σε βάρος τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αριθμός των αστυνομικών που θα περιφερούσαν αύριο την Αθήνα για το Πολυτεχνείο μειώθηκε, καθώς η αστυνομία αποφάσισε να στείλει αστυνομικούς στις πόλεις, περιοχές οι οποίες έχουν πληχθεί από την κακοκαιρία. Να ελπίσουμε ότι αύριο 17 Νοέμβρη να μην υπάρχουν τα επεισόδια που υπάρχουν κάθε χρόνο στο κέντρο της Αθήνας, αν και το βλέπουμε λίγο δύσκολο, καθώς κάθε χρόνο τα επεισόδια γίνονται πολλά επεισόδια την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ας ελπίσουμε
οι αστυνομικοί, ο αστυνομικός αριθμός που αποφάσισε η Ελλάς να στείλει στην Αθήνα να είναι αρκετός για να αποφευχθούν επεισόδια και τραυματισμοί, όπως γίνονται κάθε χρόνο, και γενικότερα να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο με τον τρόπο με τον οποίο αξίζει να τη τιμήσουμε εκείνη την ημέρα. Και να μην έχουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε κάθε χρόνο στην επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά και σε κάθε επέτειο που γίνεται κάτι, που έχει γίνει κάτι, και βλέπουμε κάθε φορά να γίνονται επεισόδια τα οποία δεν μας τιμάνε καθόλου. Και δεν φταίμε εμείς οι ίδιοι πολίτες, καθώς υπάρχουν οι αρχικοί, οι οποίοι αποφασίζουν κάθε χρόνο να τα κάνουν όλα, να τα σπάσουν όλα. Να ελπίσουμε λοιπόν να γίνει ό,τι καλύτερο σε αυτή την φέτος, σε αυτή την περίπτωση. Και θα επιστρέψουμε πάλι στη Μάνδρα και στον Πέραμο, καθώς πριν λίγη ώρα οι αρχές έχουν σπεύσει σε συγκεκριμένο σημείο στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας και Θιβών, όπου πραγματοποιούν έρευνες για 5 αγνοούμενους. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι. Οι διασώσεις κάβουν μέσα σε λάσπες, με την ελπίδα να εντοπίσουν κάποιο από τους 5 πολίτες ζωντανό. Στο σημείο έχουν σπεύσει επίσης και συγγενείς, οι οποίοι τις τελευταίες ώρες ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, με την αγωνία τους να χτυπάει κόκκινο. Έχουν βρει λοιπόν, σκάβουν ένα συγκεκριμένο σημείο που έχει καλυφθεί με λάσπες, που κάτω από αυτό το σημείο με τη λάσπη υπάρχουν αυτοκίνητα και φοβούνται, έχουν εκφραστεί φόβοι ότι εκεί πέρα κάτω υπάρχουν άνθρωποι. Μέχρι στιγμής αγνοούνται 5 άνθρωποι και μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει κανέναν. Γίνονται ακόμα και αυτή τη στιγμή έρευνες για τη διάσωση των 5 ανθρώπων, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα κάποιο μήνυμα ελπίδας αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν στο Πολυτεχνείο, αλλάζουμε πάλι θέμα, επιστρέφουμε πάλι στο Πολυτεχνείο, αλλά με μία άλλη είδηση. Σήμερα το πρωί είχε... με συγχωρείτε. Χτες τη Τετάρτη, αντιεξουσιαστές είχαν εισβάλει στο Πολυτεχνείο και είχαν κάνει κατάληψη, η οποία όμως έληξε πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, αναρχικές συλλογικότητες μπήκαν στο χώρο και κάλεσαν τους αντιεξουσιαστές που έκαναν την κατάληψη να αποχωρήσουν ώστε να γίνει κανονικά ο εορτασμός επετείου της εξέγερσης. Μετά από διαβουλεύσεις, τελικά η κατάληψη έληξε και οι πύλες άνοιξαν για το κοινό. Στον χώρο μπαίνουν και φοιτητικές οργανώσεις και νεολαίες κομμάτων, όπως γίνονται παραδοσιακά. Είδαμε λοιπόν, υπήρξε μια επιχείρηση να γίνει η κατάληψη στο Πολυτεχνείο, η οποία όμως έληξε μία ημέρα μετά, σήμερα δηλαδή, γιατί στο Πολυτεχνείο κάθε φορά γίνεται εορτασμός και μετά γίνονται φυσικά τα επεισόδια. Και αυτά. Μιας και μιλάμε τώρα για αναρχικούς, να σας πω κιόλας ότι σήμερα, για όποιους θυμάται την ένοπλη επίθεση που είχε γίνει στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη στις 6 Νοεμβρίου, μια οργάνωση έλαβε την ευθύνη για αυτή την ένοπλη δύναμη, λέγεται Επαναστατική Αυτοάμυνα, και σήμερα πόσταρε στη σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο για το οποίο ανέλυε τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτή την επίθεση. Τέλος πάντων, τι να πούμε με αυτές τις οργανώσεις και να περάσουμε σε μια ευχάριστη είδηση επιτέλους, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ, σημειώθηκε αύξηση 17% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Παράλληλα, οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 15,7% και οι πράξεις κατά 17%. Το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2017 παρατηρήθηκε αύξηση 17,8% στους επισκέπτες και αύξηση 16,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι πράξεις παρουσίασαν αύξηση 22,4%.
Σύμφωνα πάλι με την Ελστάτ, οι αρχαιολογικοί χώροι είχαν μια αύξηση τον Ιούλιο, είχαν αύξηση επισκεπτών 18,3%, με την ελεύθερη είσοδο να έχει αύξηση 22,9% και τις πράξεις να αυξάνονται κατά 17,8%. Το μουσείο και το μνημείο της Ακρόπολης παραμένουν στην κορυφή της επισκεψιμότητας και για το πρώτο 7μηνο του έτους. Βλέπουμε λοιπόν ο τουρισμός ευτυχώς ακόμα κρατάει πολύ καλά στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, με την Ακρόπολη να κρατάει τα ενία της τουριστικότητας και των αρχαιολογικών χώρων. Βλέπουμε ότι είναι το πιο πολύ... το επισκέπτεται πάντων πάρα πολύ κόσμο στην Ακρόπολη και το μουσείο και γενικά πάνω το μνημείο της Ακρόπολης πάνω, τους βράχους. Και βλέπουμε λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία είναι θετική. Βλέπουμε μεγαλώσαν, αυξηθήκαν κατά πάρα πολύ οι πράξεις και αυτό σίγουρα δίνει μια όθηση στη χώρα, μια όθηση στον τουρισμό μας και στα ταμεία του κράτους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτή η αύξηση και για τους υπόλοιπους μήνες, οι οποίοι εντάξει έχετε χειμώνα, είναι Χριστούγεννα, ίσως έρθουν και τουρίστες. Αν και σίγουρα ο τουρισμός μας στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες του έτους, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τουρίστες και την χειμερινή περίοδο. Και να περάσουμε τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις, καθώς ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Σαντ Χαρίρι, αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία και να μεταβεί στο Παρίσι, όπως μεταδίδει σήμερα το Reuters, επικαλούμενο πηγές προσκύμενες στο Χαρίρι. Αυτό θα γίνει επειδή μέσα στις επόμενες 48 ώρες ο πρόεδρος Χαρίρι θα υποβάλει την παραίτησή του. Θα ταξιδέψει στη Βηρυτό για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του. Υπάρχουν πολλές πιέσεις στο τελευταίο καιρό για τον πρόεδρο, τον κύριο Χαρίρι. Ο Γάλλος πρόεδρος από τη μεριά του, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, έχει προσκαλέσει τον Χαρίρι και την οικογένειά του στη Γαλλία, τονίζοντας όμως ότι δεν προσφέρει πολιτική εξορία. Ο Χαρίρι είχε παραιτηθεί ευνηδιαστικά κατά τη διάρκεια επίσκεψή του στην Σαουδική Αραβία στις 4 Νοεμβρίου, πυροδοτώντας πολιτική κρίση. Υπήρχαν μάλιστα κάποιες φήμες ότι η Σαουδική Αραβία τον κρατάει όμηρο, ότι είναι πάρα τη θέληση του και είναι εκεί πέρα. Γιατί η Σαουδική Αραβία τον πίεσε να παραιτηθεί σε μια προσπάθεια να κάμψει την επιρροή του αντιπάλου και στην περιοχή του Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι και να έγινε αυτό πέτυχε, καθώς στις επόμενες 2 ημέρες ο κύριος Χαρίρι θα έχει υποβάλει και επίσημα πλέον την παραιτησή του. Γενικότερα η Μέση Ανατολή βρίσκεται ακόμη σε κρίση, σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση τα τελευταία πολλά χρόνια. Μήπως λιτός αιώνας βρίσκεται σε κρίση η Μέση Ανατολή. Δυστυχώς. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Baby.
second chance of life. Take off. No water faucet dripping with gel in my eyes. Black. Said she want a meal, then I ask her what's the price. Hold on. If she do right, told her get whatever you like. All set. I grab her legs and I divide. I make her do a donut when she ride. I looking at the eyes of a dime, make you blind. In her spine, now that muscle diamond checks a kind. Sweet tooth, sweet. No tooth fairy. No whipped cream. Whip. No dairy. Whip. Got a hot light on, screaming I'm red. Hot. But no horses. Woo. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο You Social και δυστυχώς θα ξαναεπιστρέψουμε στην φωνική κακοκαιρία στην Δυτική Αττική, καθώς τα θύματα αυξήθηκαν από 15 σε 16. Άλλος ένας νεκρός, ένας άνδρας εντοπίστηκε στην Δυτική Αττική, νεκρός φυσικά από την κακοκαιρία. Εντοπίστηκε σε ένα υπόγειο οικία στην περιοχή Γηφυράκη στη Νέα Πέραμο. Συνολικά αναζητούν ακόμη 4 ακόμη άτομα που αγνοούνται. Ο άντρας είχε καταπλακωθεί από φερτά υλικά και λάσπες στο υπόγειο του σπιτιού του, στη θέση Γηφυράκη στη Νέα Πέραμο. Δυστυχώς λοιπόν είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Το αστεροσκοπείο είπε ότι η καταστροφή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι η τρίτη μεγαλύτερη καταστροφή από πλημμύρες στην Αττική που έχει συμβεί ποτέ, δυστυχώς. Η πρώτη είναι μια πλημμύρα που είχε συμβεί το 1961 και η δεύτερη μια πλημμύρα που είχε γίνει το 1977. Και αυτό που έλεγα πριν για το Πολυτεχνείο, ότι θα γίνουν επεισόδια, δυστυχώς είχα δίκιο, καθώς αυτή τη στιγμή γίνονται επεισόδια πριν όπου ξεκινήσανε. Αναρχικοί εισέβαλαν γύρω την περιοχή του Πολυτεχνείου. Αυτή τη στιγμή γίνονται επεισόδια στην οδό Πατησίων και το Σίτσα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αναφορά για ζημιές, με την κατάσταση να φαίνεται πως εκτονώνεται σταδιακά. Γενικότερα όμως οι εντοξιστές έχουν βάλει φωτιά σε κάδους και έχει ήδη πάει, είναι ήδη εκεί πέρα οι αστυνομικοί, προσπαθούν να μας συμμαζέψουν όσο μπορούν την κατάσταση. Ο προϊσταμένος εισαγγελίας πρωτοδίκων της Αθήνας, Ηλίας Ζαγοραίος, έχει κάνει προκαταρκτική εξέταση για την κατάληψη του Πολυτεχνείου και την έρευνα θα διενεργήσει η αστυνομία με την καθοδήγηση της εισαγγελικής αρχής και θα διερευνηθεί στα αδικήματα της κατάληψης του δημοσίου κτηρίου και της άσκησης παράνομης βίας, όπως κάθε χρόνο γίνεται κάτι τέτοιο. Και να περάσουμε πάλι στα διεθνή νέα, εκτός αν γίνει πάλι κάτι έκτακτο και αναγκαστούμε να διακόψουμε τη ροή και να αναφερθούμε σε κάποια έκτακτη εξέλιξη. Και να περάσουμε τώρα πιο μακριά από την Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Ζιμπάμπουε, στην οποία Ζιμπάμπουε γίνεται πραξικόπημα αυτή τη στιγμή. Στρατιώτες με τη συνδρομή τεθωρακισμένων έχουν αποκλείσει δρόμους στη Χαράρε, που είναι ένα δρόμο στη Ζιμπάμπουε, ώστε κανένας να μην μπορέσει να πλησιάσει το κοινοβούλιο, τα γραφεία της κυβέρνησης και τα δικαστήρια. Σήμερα λοιπόν, από τις πρώτες μόλις κιόλας πρωινές ώρες, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία σε μια στοχευμένη επιχείρηση με σκοπό την απομάκρυνση κακοποιών στοιχείων στο περιβάλλον και της κυβέρνησης του 93χρονου Προέδρου, ο Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Είδατε λοιπόν, 93χρονων άνθρωπος και είναι ακόμα πρόεδρος. Δηλαδή, εντάξει. Να τα βλέπουν οι δικοί μας αυτά. Βασικά, να μην τα βλέπουν αυτά οι δικοί μας. Αρκετοί πολίτες έχουν σχηματίσει ουρές μπροστά σε αυτόματα μηχανήματα τραπεζικών συναλλαγών, προφανώς για να σηκώσουν μετρητά, ενώ άλλοι άργησαν να πηγαίνουν στις δουλειές τους σύμφωνα με το πρακτορείο. Νωρίτερα, στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στη Χαράρε το δρόμο και κατάλαβαν το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ζιμπάμπουε μετά την κατηγορία εναντίον του αρχηγού του στρατού περί προδοσίας που εξακόντισε το κόμμα του Προέδρου, Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Του Ζάνου Πφού. Επιτείνοντας την έντονη φημολογία περί στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Αφρικανική χώρα.
πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από τη στιγμή που επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων ο κύριος Τσιουένγκα απέλησε να παρεμβεί για να σταματήσουν οι εγκαθαρίσεις στο κυβερνών κόμμα, ενώ ο δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι είδε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού σε κεντρικούς δρόμους στην πρωτεύουσα. Επίσης, στρατιώτες έλεγαν απειλητικά στους οδηγούς διερχόμενων οχημάτων να συνεχίσουν το δρόμο τους μέσα στο σκοτάδι. Λέγανε «Μη δοκιμάσει κανένα αστείο, φύγε», είπε ένα στρατιώτης δημοσιογράφου του Reuters σε οδό της πρωτεύουσας. 2 ώρες αργότερα, στρατιώτες κατέλαβαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού δικτύου και διέταξαν το προσωπικό του να φύγει. Αρκετοί εργαζόμενοι αντιμετωπίστηκαν βία από τους στρατιώτες, σύμφωνα με 2 μέλη του προσωπικού του και ένα στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε. Λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκαν 3 χιλιάδες εκρήξεις στο κέντρο της Χαράρε, σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες μάλιστα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στην κατοικία του Προέδρου Μουγκάμπε. Παρότι όμως ο στρατός αναπτύχθηκε σε διάφορες τοποθεσίες στη Χαράρε, το επιτελείο δεν έχει δώσει καμία πληροφορία για την τύχη του Μουγκάμπε, του Προέδρου της Ζιμπάμπουε, ο οποίος είναι πρόεδρος για τα τελευταία 37 χρόνια. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος, παρότι είχε έρει εκτίμηση στην Αφρική, διότι ηγήθηκε του αγώνα και την εξαρτησία, οι πολιτικοί αντίπαλοι του τον κατηγορούν για απόλυτο αυταρχισμό, στο οποίο δεν έχουν και άδικο. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ζιμπάμπουε με ανακοίνωσή της προέτρεψε τα μέλη του προσωπικού της και τους Αμερικανούς υπηκόους να παραμείνουν στα σπίτια ή τα ξενοδοχεία τους εξαιτίας πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα. Ενθαρρύνουμε τους Αμερικάνους πολίτες στη Ζιμπάμπουε να μείνουν μέσα σε τόπους διαμονής τους μέχρι νεοτέρας. Λόγω της τρέχουσης πολιτικής αβεβαιότητας, ο πρεσβευτής διέταξε όλους τους διπλωματικούς υπαλλήλους να παραμείνουν στα σπίτια. Σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Ζιμπάμπουε. Το Αντιπολιτευτικό Κόμμα Δημοκρατικής Αλλαγής στη Ζιμπάμπουε τάχθηκε σήμερα υπέρ της ειρηνικής επιστροφής στην συνταγματική δημοκρατία μετά τις δραματικές νυχτερινές εξελίξεις στην πρωτεύουσα Χαράρε. Παράλληλα, το Αντιπολιτευτικό Κόμμα εκφράζει την ελπίδα ότι η παρέμβαση του στρατού θα οδηγήσει στην εδραίωση ενός σταθερού, δημοκρατικού και προοδευτικού κράτους. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή στην Αφρική, στη Ζιμπάμπουε. Γενικότερα το έχουμε δει κάπως να γίνονται πραξικοπήματα πλέον. Είδαμε και το αποτυχημένο πραξικόπημα που είχε γίνει πριν ένα χρόνο στη Τουρκία. Πριν λίγο, ναι. Γενικότερα υπάρχει μια γενικότερη βασικά αναταραχή σε αυτές τις αφρικανικές χώρες, που πάντα υπήρχε φυσικά μια αναταραχή, η οποία όμως λέγουμε ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει να οξύνεται, μεγαλώνει πάρα πολύ και προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορεί να καταλήξει αυτό το πράγμα που γίνεται, αν θα αντιγράψουν το παράδειγμα της Ζιμπάμπουε και άλλες αφρικανικές χώρες, καθώς είναι πολύ πιθανό. Βλέπουμε κιόλας ότι από τότε που η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ψήφισε υπέρ του Brexit, είχαμε πόσους ανθρώπους, πόσα πολιτικά κόμματα να ζητάνε και αυτοί την απόσχεσή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έχουμε από τη μία το παράδειγμα της Καταλωνίας, έχουμε τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράν, οι οποίοι ψήφισαν και αυτοί να ανεξαρτοποιηθούν. Υπάρχουν γενικότερα πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες κάπως, όχι επίτηδες, αλλά αντιγράφουν η μία την άλλη σε κάποια εξωτερική πολιτική. Γενικότερα υπάρχει το κίνημα στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο ανεξαρτητοποίησης. Είχαμε εδώ πέρα το Brexit, έχουμε ακόμα εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν αντίστοιχα άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την Ευρώπη στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Γενικά σε πολλές νότιες χώρες της Μεσογείου εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο να φύγουμε. Δυστυχώς λοιπόν βλέπουμε ότι η Ευρώπη αλλάζει και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς και να δούμε πώς θα είναι
κατάσταση από εδώ και μπρος. Και να περάσουμε τώρα στα Paradise Papers, τα αρχεία τα οποία διέρευσαν και έδειξαν πολλούς γνωστούς ανθρώπους και μη να έχουν offshore, μεταξύ τους και πολλοί Έλληνες, με το πιο γνωστό παράδειγμα της γυναίκας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, λοιπόν, μια μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά με εντονή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Μαριάννας Ψαρουδάκη. Η εντολή, λοιπόν, της κυρίας Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγραφών που αποκαλούνται τα Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι τόσο για νομιμοποίηση εσόδων σε παράνομες αποδραστηριότητες, όσο και σε φοροφυγάδες. Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί με βάση τις λίστες που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών. Όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά η εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες λίστες όπως η Borians, η λίστα δηλαδή των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό. Στόχος της οικονομικής αντισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις. Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται φυσικά στα αρχεία υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί στην ουσία ο ρόλος, η σκοπή και η διασύνδεσή τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προέρχονται κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρεία AppleBuy, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών και τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή είναι είτε Έλληνες οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με αυτή την εταιρεία, είτε ξένοι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με αυτή την εταιρεία, την AppleBuy, αλλά πάντα με στόχο κάποιο ελληνικό συμφέρον. Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως τα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρήσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νεοφάλιρο, το Μαρούσι, η Γλυφάτη, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη και η Βούλα. Γενικότερα εδώ πέρα στα νότια και στα βόρεια προάστια παρουσιάζονται τα Paradise Papers, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συνεργαστεί με αυτή την εταιρεία. Οι αναφορές στον τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται κυρίως στην πλειονότητά τους από το Μητρό της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέιτος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα, αλλά και πολλές άλλες χώρες. Ο όρος Ελλάδα, όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, αναφέρεται επίσης σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολέων, συμβάσεων και πολλά άλλα. Γενικότερα έχει γίνει, ξεσπάσει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο με τα Paradise Papers το τελευταίο καιρό, οπότε που έγινε γνωστό. Φυσικά στην Ελλάδα υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να κάνει κάποιος μια offshore εταιρεία, οπότε ουσιαστικά δεν είναι κάτι παράνομο, αλλά είναι κάτι μεμπτό όταν το κάνει κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για πολιτικό πρόσωπο. Αν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πολιτικό πρόσωπο την γυναίκα του Κυριακού Μητσοτάκη, αλλά και πάλι δεν θεωρείται ακριβώς πολιτικό πρόσωπο, μάλλον σαν σύζυγος πολιτικού προσώπου. Όπως και να έχει ξεσπάσει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Αν και όπως λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα, δεν νομίζω να γίνει κάτι εξωσημείωτο, να γίνει κάποια
ποινή, κάτι τέτοιο. Είχαμε δει και με την προηγούμενη... με τα προηγούμενα που είχαν δημοσιευτεί για τις offshore πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε γίνει τίποτα στην Ελλάδα, αν και είχαν εμπλακεί μέσα τότε πολιτικά πρόσωπα. Αλλά αντιθέτως είδαμε τότε αρκετά πολιτικά πρόσωπα του εξωτερικού να παραιτούνται. Ακόμα και προέδρους είχαμε δει να παραιτούνται λόγω εκείνων των εγγράφων που είχαν διαρρεύσει στη δημοσιότητα από διάφορους hackers. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν λειτουργεί καλά το σύστημα, δεν λειτουργεί καλά η αξιοπρέπεια ορισμένων ανθρώπων. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και να περάσουμε στην Βουλή, καθώς έγινε έντονη σύγκρουση για την καταβολή του μερίσματος. Έγινε λοιπόν μια σύγκρουση με την έναρξη κιόλας της ομιλίας για την καταβολή του μερίσματος στη Βουλή. Αφορμή υπήρξε η τοποθέτηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με την κατεπίκουσα κοινοβουλευτική διαδικασία. Σήμερα Επιτροπή, αύριο ψήφιση δηλαδή στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η υπεραπόδοση πρέπει να καταβληθεί εντός του 17, διότι διαφορετικά θα χάνονταν όλες οι πολλά πράγματα. Υποστήριξε επίσης ότι η ρύθμιση δεν μπορούσε να κατατεθεί νωρίτερα, επειδή τα ποσά δεν είχαν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, αλλά ούτε και αργότερα, επειδή θα υπήρχε πρόβλημα με την καταβολή του ημερίσματος στους ενδιαφερόμενους. Η αναφορά Τσακαλώτου περί υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Βρούτση. Ο Γιάννης Βρούτσης, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας, αντέτεινε σε σκληρό ύφος ότι δεν πρόκειται περί υπεραπόδοσης, αλλά περί υπερφορολόγησης και υπερεξόντωσης των φορολογουμένων. Τα ειρωνικά, λοιπόν, μηδιάσματα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εκνεύρισαν τον κύριο Βρούτση, ο οποίος είπε ότι γελάτε με όλα αυτά που έχετε κάνει στην ελληνική κοινωνία και τον λόγο μετά πήρε ο κύριος Γιάννης Κουτσούκος, ο οποίος καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι έσπευσε να καταθέσει το νομοσχέδιο με στόχο να αλλάξει ατζέντα, πολιτική ατζέντα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της DC εκτίμησε από τη μεριά του ότι οι βασικοί λόγοι ήταν δύο. Πρώτον, να μετακινηθεί η κοινή γνώμη από τις εκλογές στην κεντροαριστερά, και δεύτερον, το σκάνδαλο του Πάνου Καμένου, για το οποίο, όπως είπε, κάποιοι θα λογοδοτήσουν. Ο κ. Κουτσούκος επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τις απόψεις των ανέργων, των ΑΜΕΑ αλλά και των στρατιωτικών που ενέπαιξε ο Πάνος Καμένος, γι' αυτό και θα ψηφίσει το νομοσχέδιο με κατεπίκουσες διαδικασίες. Αίσθηση επίσης έχει προκαλέσει η άποψη του κ. Κουτσούκου περί αλλαγής ατζέντας εξαιτίας των εκλογών στην κεντροαριστερά, η οποία δεν σχολιάστηκε όπως αναμενόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σχολιάστηκε μόνο από την Ένωση Κεντρών. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν μας απασχολεί, απαντώντας το κύριο τέτοιον, είπε δεν μας απασχολεί η κεντροαριστερά, βγάλτε το κέντρο από την αριστερά, έχει μπει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή και γι' αυτό σταματήστε να ασχολείστε με το κέντρο. Λέμε λοιπόν ότι ο μόνος ο οποίος ασχολήθηκε ήταν η Ένωση Κεντρών, αλλά και πάλι για να επιτεθεί. Επίσης, τέλος, κατά της κατεπίκουσης διαδικασίας, τάχθηκε και ο Γιώργος Αμυράς από το ποτάμι, ο οποίος τόνισε ότι θα έπρεπε να δοθεί χρόνος ώστε να τοποθετηθούν με άνεση όλοι οι φορείς. Αυτά λοιπόν σήμερα με τη Βουλή και θα παραμείνουμε στην πολιτική, καθώς ακυρώθηκε η εκδήλωση και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα απόψε στο Πολυτεχνείο. Η θεομηνία λοιπόν στη Δυτική Αττική που προκάλεσε ανθρώπινα θύματα και από καταστροφές είναι ο λόγος που ακυρώνεται η προγραμματισμένη για σήμερα η προγραμματισμένη κεντρική εκδήλωση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της επετείου του Πολυτεχνείου με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή της εκφράζει την ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι ελπίζει πως η κατάσταση Δυτική Αττική θα αποκατασταθεί άμεσα. Και πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για σήμερα και επιστρέφουμε σε πολύ λιγάκι. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote
wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. Now I'm standing back from it, I finally see the pattern. I never loved, I never loved. Well, my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Επιστρέψαμε λοιπόν και να περάσουμε σε λίγο πιο ευχάριστες και αναλαμβές ειδήσεις. Χθες στη Νέα Υόρκη καταρρίφθηκε το ρεκόρ του πιο ακριβοπληρωμένου πίνακα παγκοσμίως. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε το Παμπλό Πικάσο με το «Οι γυναίκες του Αλγερίου» που είχε πωληθεί για 179 εκατομμύρια δολάρια το 2015. Χθες λοιπόν... ο τελευταίος βασικά πίνακας του Νταβίντσι, του Λεωνάρντο Νταβίντσι, πωλήθηκε για 450 εκατομμύρια δολάρια σε μια αγοραπολισία διάρκειας 9 λεπτών. Είναι ο πίνακας Σαλβαντόρ Μούντι, που είναι ο σωτήρας του κόσμου και απεικονίζεται τον Ιησού Χριστό. Στη σύνταξη τύπου που δόθηκε μετά την πώληση, οι υπεύθυνοι του οίκου που είχαν αναλάβει την αγοραπολισία αρνήθηκαν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τον αγοραστή και τους άλλους πλειοδότες. Οι εκτιμήσεις του οίκου δημοπρασιών τοποθετούσαν στα 100 εκατομμύρια δολάρια τον πίνακα, ο οποίος έχει διάσταση μόλις 65x45 εκατοστά. Είχε πουληθεί το 45 στερλίνες το 1958, πριν αναγνωριστεί ως αυθεντικός το 2005. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πούλησε τώρα αυτό το πίνακα, τον είχε αγοράσει μόνο 45 στερλίνες το 1958 και σήμερα έβγαλε 450 εκατομμύρια δολάρια. Και εγώ θα τα έδινα κι ας είχα τον αυθεντικό πίνακα. Είναι σημαντικό το ότι είναι ο τελευταίος πίνακας του Da Vinci.
Είναι κάτι το οποίο του έδωσε σίγουρα περισσότερη αξία, ότι είναι ο τελευταίος πίνακας ενός σημαντικού ανθρώπου, ενός σημαντικού καλλιτέχνη και όχι μόνο καλλιτέχνη. Και ναι. Και να περάσουμε τώρα στην επόμενη ευχάριστη είδηση, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, πιστεύουν οι ερευνητές ότι στα επόμενα 20 χρόνια θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική πρόοδος σχετικά με τους εξωγήινους. Καθώς λένε ότι οι επιστήμονες βρίσκονται ακόμη σε μια μεγάλη ανακάλυψη και η αναζήτηση για, για εξωγήινη ζωή έχει σημαντική πρόοδο. Και λένε θα μπορούσε να υπάρξει πολύ να έχουμε βρει εξωγήινη ζωή στα επόμενα 20 χρόνια. Ο ρυθμός εντοπισμού δυνητικά κατοικήσιμων πλανητών αυξάνεται, κάτι που βοηθά τους επιστήμονες στις ερευνές τους αναζήτησης εξωγήινης ζωής. Οπότε ναι, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο φυσικά δεν το λέει όποιος το λέει η NASA, η οποία δεν είναι κάποια τυχαία οργάνωση, δεν μαζευτήκαμε εμείς και λέμε πράγματα. Όταν λέει κάτι η NASA είναι κάτι συνήθως αρκετά σημαντικό, έχει βρει ήδη πολλούς εξωπλανήτες και γιατί όχι να βρει εξωγήινη ζωή. Φυσικά όταν οι πιο πολλοί ακούμε για εξωγήινους, σκεφτόμαστε πράσινα τερατάκια με πολιτισμό και επτάμενους δίσκους, αλλά μην ξεχνάμε ότι η εξωγήινη ζωή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποιοι μικροοργανισμοί. Και αυτοί δηλαδή εξωγήινοι θεωρούνται γιατί είναι έξω από τη γη. Αυτά λοιπόν για σήμερα, Πέμπτη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη. Πάλι στις 6 με 7. Από εμένα, του Σπύρου Ροδόπουλο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας, λοιπόν.